Δίκη σου κλείνει το μάτι για χορταστικές γεύσεις. Δίκης Street Food. Κάνε την αρχή και δεν θα ησυχάσεις αν δεν τα δοκιμάσεις όλα. Πίτσες σε διάφορες ποικιλίες με γύρο και γλυκές. Ζυμαρικά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Λαχταριστά σάντουιτς και φρέσκες σαλάτες. Δίκης Street Food. Στο Φυροστεφάνι. Παραγγελίες για takeaway στο 28939. Ψάχνεις ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την επιχείρησή σου? Iris. Τηλεφωνικά κέντρα, φωτοτυπικά και πολυμηχανήματα, ταμιακές μηχανές και συστήματα παραγγελιοληψίας, κάμερες, συναγερμοί, ασύρματα δίκτυα Wi-Fi, εγκαταστάσεις δορυφορικής τηλεόρασης. Iris. Ευθεία Φυρών Πύργου. Τηλέφωνο 28100 και στο Facebook. Iris. 30 χρόνια στο πλευρό του επαγγελματία στη Σαντορίνη.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2023 από το κανάλι του Volcano TV. Εδώ είμαστε να σας ενημερώνουμε με τα πρόσωπα των παρατάξεων. Πάμε ευθύς αμέσως να γνωρίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Ξαγοράρη, υποψήφια τοπική σύμβουλος της Μεσαριάς με την παράταξη του Μανώλη Ορφανού. Καλησπέρα, Μαργαρίτα μου. Καλησπέρα, Μαρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα και τα λέμε. Μιλάμε στον Ενικό, γνωριζόμαστε χρόνια, οπότε να κάνουμε μια κουβεντούλα έτσι πάρα πολύ όμορφα και ήπια. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου. Να είσαι καλά. Η χαρά μου είναι μεγάλη. Και η δική μου. Λοιπόν, Μαργαρίτα μου, πάμε έτσι να σε γνωρίσει και ο κόσμος, όσοι δεν σε γνωρίζουν. Ασχολείσαι πρώτη φορά με τα κοινά. Ναι, είναι πρώτη φορά που μπαίνω στις δημοτικές εκλογές και δεν σου κρύβω τη χαρά μου, γιατί νιώθω πολύ έτοιμη να προσφέρω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι για τον τόπο μας. Μπράβο. Βάζεις λοιπόν υποψήφια τοπική σύμβουλο στη Μεσαριά με την παράταξη του Μανώλη Ορφανού. Γιατί επέλεξες την παράταξη του Μανώλη Ορφανού? Γιατί επέλεξα το Μανώλη? Μας απέδειξε τα τελευταία 4 χρόνια ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα σε ό,τι έχει αναλάβει, όπως είναι η ΔΕΙΑΘ και το ΔΑΠΟΣ. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μας εκπροσωπήσει σε Ελλάδα και εξωτερικό, και όπως η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατατάσσει τη ΔΕΙΑΘ στη Σαντορίνη από τις πρώτες στη χώρα σε αποτελεσματικότητα. Επίσης, είναι ο Μανώλης ένας πολύ οργανωτικός άνθρωπος, λειτουργεί σαν ομάδα και έχει όραμα και πάνω απ' όλα όρεξη για δουλειά. Επίσης, είδα έναν πολύ δυνατό συνδυασμό με νέους αξιόλογους ανθρώπους, καθώς επίσης και με πολλούς έμπειρους, όλοι μαζί με όρεξη για δουλειά. Θεωρώ ότι θα πάμε τη Σαντορίνη μας ένα βήμα παραπέρα. Για το καλό λοιπόν του νησιού μας, Μαργαρίτα. Είσαι υποψήφια τοπική σύμβουλος στη Μεσαριά, ένα χωριό που όπως όλα τα χωριά έχουν τα δικά τους προβλήματα και η Μεσαριά λοιπόν και σαν κέντρο έχει ακόμα κάποια ιδιαιτερότητα με ίσως λίγο περισσότερα προβλήματα. Εγώ θα ήθελα, μια και τα γνωρίζεις τα προβλήματα και δεν θέλω να αναφερθώ, θα ήθελα σαν Μαργαρίτα και αν εκλέγεις στις 9 του Οκτώβρη είτε πρόεδρος της Μεσαριάς είτε να είσαι στο τοπικό της Μεσαριάς, θα ήθελα να μου πεις τι θα έκανες, τι θα κάνατε για τη Μεσαριά. Κοίτα, αυτό που είναι άμεσο για εμάς είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα και όλο αυτό το κουμφούζιο που γίνεται και στη διασταύρωση της Μεσαριάς. Μεγάλο αλλά και κομμάτι. Ακριβώς και στον κεντρικό δρόμο που είναι όλα τα σχολεία, που κατά την άφιξη και την αναχώρηση των μαθητών αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα. Χρόνιο κιόλας, η αλήθεια Χρόνιο είναι. Η αλήθεια είναι αυτό. Στο κομμάτι, στον κεντρικό δρόμο που είναι τα σχολεία, αυτό που θα πρότεινα εγώ σαν Μαργαρίτα, είναι να γίνει μονοδρόμηση του δρόμου. Να υπάρχει το κυκλικό, έτσι ώστε να μην γίνεται όλο αυτό το κουμφούζιο. Να μην ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, να γίνει μόνο μονοδρόμηση για πάνω, ας πούμε, και να φεύγουν από την άλλη μεριά. Ναι. Αυτό θεωρώ ότι θα ξεμπλόκαρε πάρα πολύ όλη την κατάσταση στο δρόμο αυτό. Καθώς επίσης στόχος μας είναι η δημιουργία κυκλικών κόμβων. Στη γέφυρα μιλάμε, Μαργαρίτα, σωστά. Στη γέφυρα, πολύ σωστά, στη διασταύρωση, καθώς επίσης και στη διασταύρωση που είναι Μεσαριά προς Καμάρι. Γιατί εκεί, Μαργαρίτα, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, υπάρχει αυτό το φαινόμενο που για να περάσουμε, να πάμε τη γέφυρα, κάνουμε ώρες ατέλειωτες. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί ότι θα πάω, ας πούμε, στο νεκροταφείο και θα κάνω και ένα τέταρτο να φύγω, τέλος πάντων, από τη γέφυρα που τη γνωρίζουμε εμείς όλα τα χρόνια και την αποκαλούμε γέφυρα. Όπως επίσης έχω ακούσει και αρκετό χρονικό διάστημα για αυτούς τους κυκλικούς κόμβους. Οπότε είναι μέσα στα σχέδιά σας τα οποία πραγματικά εύχομαι να πραγματοποιηθούν. Είναι από τους πρώτους στόχους που έχουμε το κομμάτι το κυκλοφοριακό στη Μεσαριά, όπως να δημιουργηθούν και έξτρα χώρους στάθμευσης, πάρκινγκ, να οριστούν με σηματοδότηση πού σταματάει ο καθένας και όλο αυτό θεωρώ θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι η διεκδίκηση κυριότητας στο γήπεδο της Μεσαριάς και να γίνει επιτέλους ένα σύγχρονος χώρος στίβου για όλο το νησί, όχι μόνο για τα παιδιά, για τα παιδιά της και τους κατοίκους της Μεσαριάς, και όπως επίσης η συντήρηση του γηπέδου μπάσκετ, της παιδικής χαράς, που δυστυχώς έχουν όλα καταστραφεί και είναι από τα άμεσα πράγματα που θα φροντίσουμε στη Μεσαριά. Καθώς επίσης το μεγάλο πρόβλημα με τα νερά, ειδικά στον παραδοσιακό οικισμό. Ναι, τα στενά και τα μέσα στο χωριό, ναι, της Μεσαριάς. Δηλαδή δεν γίνεται εν έτη 2023, κάθε φορά που βρέχει, όλοι οι κάτοικοι που ζουν μέσα στον παραδοσιακό οικισμό να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Και όχι μόνο να βγουν, Μαργαρίτα μου, να γεμίζουν και τα σπίτια τους νερά, γιατί εγώ ξέρω, ας πούμε, ναι, έχουν βάλει πολλές σιδεριές. Που έχουν βάλει αυτές τις σιδεριές για να μην εισχωρεί το νερό μέσα προς τα σπίτια. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι από τα πρώτα σχέδια που θέλουμε να υλοποιήσουμε στο χωριό μας, καθώς επίσης το φωτισμό μέσα στον παραδοσιακό οικισμό. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι τα νερά. Κάθε φορά που βρέχει, τα παιδιά μας, ειδικά στα δύο πάνω σχολεία, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο σχολείο. Ή οι δάσκαλοι τα παίρνουν αγκαλιά για να τα βγάλουν. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Είναι. Και πρέπει να λυθεί, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο χειμώνας θα έρθει. Δεν γνωρίζουμε αν είναι ήπιος, αν είναι δύσκολος κτλ. Οπότε πρέπει να πάρθουν άμεσα κάποιες. Μα έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες. Ναι. Το βλέπουμε άλλωστε. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλο αυτό. Επίσης, άλλο ένα κομμάτι είναι, γιατί λέμε Μεσαριά, Μεσαριά στη διασταύρωση και πάνω. Ναι. Όμως για μένα Μεσαριά είναι και ο Μονόλιθος. Και ο Μονόλιθος, και ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Θεωρώ ότι είναι εντελώς ξεχασμένη. Σε περίπτωση βροχές καταστρέφεται ο δρόμος, στη ΔΕΗ δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Ναι. Δεν και υπάρχει μην ξεχνάμε ότι είναι και το αεροδρόμιο εκεί, οπότε πρέπει να δώσουμε και την προσοχή που αρμόζει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ένας πεζόδρομος να μπορεί ο κόσμος να περπατήσει. Δεν υπάρχει μια οργανωμένη παιδική χαρά και για τα παιδιά που ζουν στο Μονόλιθο. Δεν είναι τα παιδιά μόνο που ζουν στη Μεσαριά. Ναι, βέβαια, εννοείται. Και πρέπει πραγματικά να γίνουν κάποια πράγματα και στο Μονόλιθο, γιατί πραγματικά ανήκει στη Μεσαριά. Τα γνωρίζεις λοιπόν όλα τα προβλήματα. Ακούω με πολύ προσοχή τις ιδέες και τους στόχους που έχετε προγραμματίσει. Εσύ σαν Μαργαρίτα, ποιο θα ήταν το όνειρό σου, να μην πω πρώτα για τη Μεσαριά, να πω για το γενικό καλό της Σαντορίνης, για το νησί μας. Κοίτα, για μένα θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα εμείς οι πολίτες της Σαντορίνης πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει όλοι να γίνουμε μια γροθιά, όλοι να γίνουμε μια ομάδα. Να είμαστε ενωμένοι. Ακριβώς, γιατί το νησί αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, όπως είναι τα σκουπίδια, όπως είναι το νοσοκομείο μας που δεν έχει γιατρούς. Πρέπει να βρεθεί λύση οπωσδήποτε για όλους τους δημόσιους υπάλληλους, αστυνομικοί, λιμενικοί, εκπαιδευτικοί, γιατροί. Πρέπει να βρεθεί μια λύση στέγασης. Δεν γίνεται. Ειδικά τώρα αυτό το διάστημα, Μαργαρίτα, μια και αναφερόμαστε και στη στέγαση, γνωρίζεις και εσύ όπως όλοι μας το μεγάλο θέμα που υπάρχει με τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, κάθε Σεπτέμβριο οι άνθρωποι δεινοπαθούν να βρουν ένα σπίτι, να μένουν αξιοπρεπώς. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, έχουν έρθει να μορφώσουν τα δικά μας τα παιδιά. Οπότε έτσι πρέπει έτσι κι αλλιώς να βρεθεί κάτι, γιατί το οποίο το ακούμε χρόνια. Και όμως κάθε Σεπτέμβριο αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Και δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί, όπως είπες και εσύ, και όπως λέω και εγώ, είναι και οι γιατροί, είναι οι αστυνομικοί, είναι οι λιμενικοί, είναι σχεδόν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε, στόχος σου σαν Μαργαρίτα στις 9 του Οκτώβρη. Λοιπόν, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις που θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε μέσα από τα παιδιά μας, μέσα από τα σχολεία. Και όπως γνωρίζουμε, τον προηγούμενο χρόνο ο κύριος Ορφανός έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια με όλα τα σχολεία της Σαντορίνης για να μάθουν τα παιδιά μας πόσο πολύτιμο είναι το αγαθό το νερό και τη διαχείρισή του. Πήγαν στο βιολογικό, πήγαν στην αφαλάτωση. Έτσι θα θέλαμε να ξαναμπούμε στα σχολεία και να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι η ανακύκλωση και η διαχείριση σκουπιδιών.
Θεωρώ πρέπει πρώτα από εμάς να αλλάξει για να πάμε προς τα έξω. Είναι και θέμα δικής μας παιδείας, Μαργαρίτα. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί εντάξει, μπορεί να ρίχνουμε ευθύνες, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε ακριβώς. Και τη δική μας την ευθύνη σαν πολίτες. Έτσι, έτσι. Μετά επίσης έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό και ένα φαινόμενο που συναντάμε έντονα στη Μεσαριά, που το έχουμε δει και στο διαδίκτυο, είναι το κομμάτι bullying, του σχολικού εκφοβισμού. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Θεωρώ ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και θεωρώ ότι και ο Δήμος δεν πρέπει να μείνει αμέτωχος από όλο αυτό. Ναι, βέβαια. Πρέπει και εκείνος να στηρίξει και με κάθε είδους προσπάθεια, γιατί το bullying δεν είναι μόνο στη Μεσαριά, είναι σε όλα τα σχολεία, το ακούμε γενικότερα και μέσα στα σχολεία και έξω από τα σχολεία. Οπότε, ναι, πρέπει να γίνουν και δραστηριότητες, αυτό που λέμε και λέγαμε και προηγουμένως, ότι πρέπει να δώσουμε και στα παιδιά μας τη δυνατότητα και να τα προωθήσουμε, να ασχοληθούν. Αυτό. Έτσι θα ήθελα να κλείσω, να σου πω την αλήθεια μου. Βεβαίως. Θέλω να δώσουμε κίνητρο σε όλα τα παιδιά του νησού, σε όλους τους νέους του νησιού μας, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, με δημιουργικές δραστηριότητες, όπως είναι το θέατρο, ο χορός, η ζωγραφική, και να αποτρέπονται από όλες αυτές τις αρνητικές επιρροές, να έχουν διεξόδους. Και γιατί νομίζω ότι τα παιδιά μας αξίζουν ένα καλύτερο αύριο. Βέβαια, εννοείται, Μαργαρίτα. Και ξέρεις, μέσα από την τέχνη, τα παιδιά διευρύνουν τους οριζοντές τους. Οποιαδήποτε τέχνη, αλλά φυσικά και με τον αθλητισμό. Και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Και πραγματικά το εύχομαι για όλα τα παιδιά, μέσα από την καρδιά μου, και το γνωρίζεις πολύ καλά. Και δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Όχι, νομίζω είμαι εντάξει. Θεωρώ ότι τώρα πρέπει όλοι να κάνουμε την πραγματική αλλαγή. Το νησί είναι πολύ ταλαιπωρημένο σε πολλές πτυχές του και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η αλλαγή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μαργαρίτα μου, που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μου. Να σου ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία για το καλό του χωριού μας και για το καλό του νησιού μας. Ακριβώς και πάνω απ' όλα για τα παιδιά μας. Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Και εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την κυρία Μαργαρίτα Ξαγοράρη, υποψήφια τοπική σύμβουλος για τη Μεσαριά με την παράταξη του Μανώλη Ορφανού. Θα τα πούμε και πάλι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια. Η Βίκυ σου κλείνει το μάτι για χορταστικές γεύσεις. Βίκυς Street Food. Κάνε την αρχή και δεν θα ησυχάσεις αν δεν τα δοκιμάσεις όλα. Πίτσες σε διάφορες ποικιλίες με γύρο και γλυκές. Ζυμαρικά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Λαχταριστά σάντουιτς και φρέσκες σαλάτες. Βίκυς Street Food. Στο Φυροστεφάνι. Παραγγελίες για takeaway στο 28939.
Ψάχνεις ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την επιχείρησή σου? Ήρης. Τηλεφωνικά κέντρα, φωτοτυπικά και πολυμηχανήματα, ταμιακές μηχανές και συστήματα παραγγελιοληψίας, κάμερες, συναγερμοί, ασύρματα δίκτυα Wi-Fi, εγκαταστάσεις δορυφορικής τηλεόρασης. Ήρης. Ευθεία Φυρών Πύργου. Τηλέφωνο 2810 και στο Facebook. Ήρης. 30 χρόνια στο πλευρό του επαγγελματία στη Σαντορίνη.